Γεια χαρά. Θέλω λίγο να μιλήσω για το θέμα της Νοβάρτης. Δεν θα μπω φυσικά στο θέμα καθεαυτό, διότι δεν το ξέρω. Εκτός ότι δεν είμαι νομικός, δεν έχω διαβάσει και τίποτα, όπως όλοι μας δεν έχουμε διαβάσει τίποτα, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γίνεται αυτό το βίντεο. Απλώς ήθελα να πω ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι, ό,τι και να είναι αυτό, να μπαίνουν φυλακοί όπως όλοι μας, και δεύτερον, να μην μπορεί ο καθένας να πετάει ό,τι του γουστάρει και να βάζει όλο τον κόσμο μαζί να πετάει λάσπη. Άκουσα, υποθέτω από ό,τι ακούμε στα μέσα. Έτσι μου φαίνεται. Αυτό δεν είναι κατηγορία, είμαστε. Λοιπόν, και λέω το εξής, ότι ο μόνος τρόπος για αυτά τα πράγματα να εξαλειφθούν, να μην υπάρχουν, αλλά και απ' την άλλη να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι, είναι το σύστημα του Ισραήλ. Και σας το λέω αυτό από εμπειρία, διότι το Ισραήλ, στο Ισραήλ ειδικά είναι πιο εύκολο να στείλεις πολιτικό στη φυλακή παρά εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου, που λέει ο λόγος φυσικά. Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάτσει φυλακή για σεξουαλική παρενόχληση. Πρωθυπουργός έχει κάτσει φυλακή για μίζα. Βουλευτές 4, υπουργοί 3. Δόξα τω Θεώ, και όχι μόνο τώρα, και πιο πίσω να πάτε, 10 χρόνια, 20 χρόνια, θα δείτε 30 χρόνια. Θυμάμαι, εγώ ήμουνα πιτσιρίκος. Ήμουνα 25 ετών περίπου, 27, όταν άκουσα ότι ο πρώτος αυτοκτόνησε ένας και μπήκαν στη φυλακή οι πρώτοι βουλευτές, τότε το θυμάμαι. Λέω το εξής λοιπόν. Πώς είναι αυτό το σύστημα? Το σύστημα είναι ως εξής. Κύριοι, οι πολιτικοί, με ομικρόν γιώτα, έχετε άσυλο που, ναι, έχετε άσυλο για πράγματα που κάνετε ως πολιτικοί, δηλαδή στην ομιλία σας, στο οτιδήποτε έχει να κάνει με πολιτική. Δεν πρέπει να έχετε άσυλο, επουδενή λόγο, με ό,τι αφορά ποινικά εγκλήματα. Ακόμα και αν χτυπήσεις στο Ισραήλ με το αυτοκίνητό σου κάποιον, κατά λάθος έχεις πρόβλημα. Πας όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Είναι ποινικό. Το ίδιο πράγμα λοιπόν έπρεπε να γίνεται και εδώ. Ασυλία, ναι. Μόνο για πολιτικά πράγματα. Τώρα, διαφθορά δεν είναι ασυλία. Δεν είναι πολιτικό. Είναι ποινικό κακούργημα. Θα μπορούσε λοιπόν, όπως εάν εγώ ως απλός πολίτης είχα πιαστεί για διαφθορά, θα με καλούσαν στην αστυνομία να δώσω καταθέσεις, θα με πηγαίνανε μετά στον ανακριτή, ο ανακριτής θα με ανέκρινε, θα πήγαινε στον εισαγγελέα, θα αποφασίζει αν θα προφυλακιστώ, αν δεν θα προφυλακιστώ, πότε θα δικαστώ, και θα δικαζόμουν το φυσικό μου δικαστή, που είναι το άτομο μάλλον που είναι ο φυσικό δικαστής. Έτσι πρέπει και τους πολιτικούς. Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση αυτή η πόνια ότι έχεις κάνει μέσω Νοβάρτης κάποια κουτσουκέλα? Μπράβο, θα ανοίξει η αστυνομία το φάκελο, θα αρχίσει να καλεί τους μάρτυρες, αν δεν είναι αστυνομία ο ανακριτής, δεν ξέρω ακριβώς το ποινικό, το δικονομικό, η ποινική δικονομία πώς δουλεύει. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι θα κάναν σε μένα να κάνουν και στους πολιτικούς. Έτσι βρίσκεις άκρη. Γιατί είναι μυστικές, δεν μπορεί να διαρρεύσει, δεν μπορεί. Αυτό είναι πιο δύσκολο, και όχι ειδικά δικαστήρια που θα το δικάσουν βουλευτές, που υπάρχει περίπτωση οι βουλευτές αυτοί να είναι προκατελημένοι εναντίον. Βεβαίως και θα είναι προκατελημένοι εναντίον, δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γιατί όλα αυτά? Κανονικά, όπως όλοι μας. Δεν έχουν κάποιοι, είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στον νόμο. Αυτά τα προανακριτική στην Βουλή, το έτσι, μετά ειδικό δικαστήριο της Βουλής, το οποίο θα κρίνει, οι οποίοι δεν είναι δικαστές, και γιατί θα κρίνουν αυτοί και όχι κάποιοι άλλοι, δεν τα καταλαβαίνω. Και πριν κλείσω άλλο ένα μια κίνηση σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω το εξής. Όπως το ίδιο μου τη βαράνει με τις ανακριτικές επιτροπές που κάνουν για τη διερεύνηση του τάδε σκανδάλου, του χρηματιστηρίου, του έτσι, του αλλιώτικα, και γίνεται μια επιτροπή από βουλευτές οι οποίοι θα διερευνήσουν το τάδε, την τάδε υπόθεση, το τάδε σκάνδαλο, ξέρω εγώ τι. Αυτό όμως καταλαβαίνετε είναι βλακίες, είναι απλώς και μόνο ώστε ο καθένας να καλύψει τον κόλο του με το συμπάθειο. Διότι
Και εδώ θα πάρω πάλι παράδειγμα από το Ισραήλ. Θέλεις να κάνεις πραγματικά αντικειμενική έρευνα, να δεις τι έγινε ακριβώς και πώς φτάσανε εδώ τα πράγματα. Μπράβο, στο Ισραήλ τι κάνουν. Δεν βάζουν βουλευτές που ξέρουν ότι θα είναι επιρρεπείς σε πίεση από τα κόμματά τους. Φωνάζουν ένα πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, του Ελεκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου Επικρατείας ή έναν ανώτατο δικαστή που είναι σε αυτά τα τρία που ανέφερα ιδρύματα, οργανώσεις, θεσμούς. Αυτός αναλαμβάνει να πάρει άλλους τρεις ή τέσσερις ή όσους χρειάζεται μαζί του. Έχει άπειρες αρμοδιότητες, δεν μπορεί να σταματήσει κανείς σε τίποτα και του λένε θα ερευνήσει το σκάνδαλο. Αν είναι στρατιωτικό θα βρει πρώην στρατηγούς, ανώτατους στρατηγούς που θα τον βοηθήσουν στο αυτό. Αν είναι ιατρικό θα βρει διευθυντές κλινικών, αυτό εκείνο, θα βρει νομικούς και έτσι κάθονται αυτοί οι άνθρωποι, ερευνούν το θέμα. Έχουν ένα όριο, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες. Και αυτό το οποίο είναι τελείως ανεξάρτητο και δεν ενδιαφέρει πολιτικούς, το παρουσιάζουν στη Βουλή και λέει αυτό είναι το συμπέρασμα, άμαζε το σκάνδαλο αυτό. Εδώ, κάθε φορά που γίνεται μια διερεύνηση ή μια υπόθεση, έχουμε τρεις, τέσσερις, αναλόγως τα κόμματα, έχουμε και πορίσματα. Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο από το ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ακριβώς αντίθετο από το ΠΑΣΟΚ. Και λέει, καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν πρόκειται ποτέ να βγάλουμε άκρη. Δηλαδή, αν όλοι οι νόμοι που έρχονται για υποτίθεται να υποπτεύσουν τους πολιτικούς μας, να μην κάνουν κουτσουκέλες, εάν είναι αυτοί όπως είναι σήμερα, δεν θα βρουν ποτέ άκρη. Μια ζωή έτσι θα είμαστε. Γεια χαρά.